Θύμα του καύσωνα το πρώτο για το φετινό καλοκαίρι είναι ένας 90χρονος, ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο άτυχος ηλικιωμένος είχε μεταφερθεί στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών προχθές Παρασκευή με συμπτώματα θερμοπληξίας. Έγινε εισαγωγή για ενδονοσοκομιακή νοσηλεία και δυστυχώς έχει απογειώσει. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται άλλα δύο ηλικιωμένα άτομα 77 και 78 ετών με συμπτώματα θερμοπληξίας, τα οποία διερευνώνται. Ελπίζομαι ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να εξέλθουν το νοσοκομείο. Όπως πληροφορεί το Αντένα, και ένας τρίτος ηλικιωμένος ασθενής ηλικίας 80 ετών νοσηλεύεται με συμπτώματα θερμοπληξίας εδώ και δύο ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με τον ΟΚΙΠΗ, θάνατοι λόγω θερμοπληξίας καταγράφονται κάθε χρόνο, γι' αυτό και ο οργανισμός απευθύνει έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες να τηρούν τις οδηγίες και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τον καύσωνα. Το να μένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, να ενυδατωνόμαστε, να είμαστε ελαφριά ντυμένοι, ούτως ώστε να αποφύγουμε την θερμοπληξία. Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας που πρέπει να θορυβήσουν τους πολίτες είναι μεταξύ άλλων η ζαλάδα, το αίσθημα αδυναμίας, ο λίθαργος και η σύγχυση, καθώς και η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος. Γι' αυτόν τον λόγο το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δροσίσουμε τα άτομα αυτά, είτε να βάλουμε να τους βάλουμε νερό στο πρόσωπο ή ένα βρεγμένο πανί και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Οδηγίες προφύλαξης έχουν εκδώσει και οι ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Αντένα, Αντένα Live.